Είναι ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τόσους εξαιρετικούς αρχαιολόγους, ιστορικούς, ακαδημαϊκούς, όχι μόνο από την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο, που μετέχουν στο 3ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο, η Περιφέρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου, με βάση τα πρόσφατα ευρήματα και τις έρευνες που έχουν γίνει. Αυτές τις εβδομάδες, ιδιαίτερα αυτές οι μέρες, η πόλη μας βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου επιστημονικού ενδιαφέροντος, αλλά συγχρόνως βρίσκεται και στο επίκεντρο όλων όσων ασχολούνται με το παρελθόν, με τον πολιτισμό και την ιστορία. Άρα λοιπόν έχουμε και την προβολή της πόλης μας και κυρίως αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία και θέλουμε να το αναδείξουμε, να αναδείξουμε την πόλη μας, την περιοχή μας, όλο το Δήμο μας ως προορισμό ιστορικού και αρχαιολογικού τουρισμού. Μαζί με τα υπόλοιπα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα είναι αυτά που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία το σύνθετο και δύσκολο μέλλον για την τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία, αλλά και τη χώρα μας ολόκληρη. Υποδεχόμαστε σήμερα στη Λαμία τους συνέδρους που θα λάβουν μέρος στο 3ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο, η Περιφέρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου. Είναι ένας θεσμός που γεννήθηκε εδώ στη Λαμία και γίνεται τώρα μετά από 19 έτη. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, 64 ανακοινώσεις προφορικές και 17 ανακοινώσεις τείχου από όλη την διεθνή επιστημονική κοινότητα και αναμένουμε ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο για την πόλη μας, το οποίο η ιδέα του συνεδρίου γεννήθηκε εδώ στην πρώην Ιώτα Δέλτα Εφορία Αρχαιοτήτων και συνεχίζει την παράδοση η Εφορία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Βρυτανία. Θα υπάρχει ειδική συνεδρία στο τέλος της Κυριακής, όπου θα όλοι οι συνάδελφοι θα συζητήσουμε για τα συμπεράσματα και για τα νέα πορίσματα της έρευνας μετά από τα 17 έτη που έχει να γίνει από το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο.